Απέναντι στον Αλέξη Παπά και ο άλλο το συνεργάτη του Ανδρέα Γεωργίου. Α, ήταν στι 8 λέξει, ναι, σωστά. Ναι, βέβαια. Οπότε, να σου πω, έχει φάει πολύ κατακραυγή ο Παπά, έτσι. Ναι. Ρόλο. Γιώργο, αν δεν ήξερα το Survivor. Ναι. Αν νόμιζα ότι πριν κάτι για γύρισμα, του βγάζετε τι σελίδε με τα σενάρια. Σενάριο, ναι. Εσύ πάμε μια ανάγνωση. Πάρε, θα πει αυτό. Θα ρωτήσω τι άλλο λέει: φήμε για το ειδήλιο πρωτού πετάξουν για τον Άγιο Δομήνικο, το οποίο όμω ο επιχειρηματία δεν παραδέχτηκε ποτέ. Καρφιά στον Κατσούλη από την πρώην παίκτρια του Survivor, Χριστίνα Κεφαλά. Και είπε ότι όντω κάτι υπήρχε μεταξύ του. Διπλή συνέντευξη, Χριστίνα Κεφαλά. Ναι. Χθε πήγανε στο Κόκο Μπόγκο. Με χορευτικά, με τραγούδια, ιστορίε ήταν κλάμανε και πήγανε δική μα εκεί πέρα διασκεδάζουν μαζί με. Και με άλλους survivors, εδώ πέρα Τούρκους, Ρουμπάνους και τα λοιπά, η δική μας ρεντίκολα. Καλύτερα δηλαδή δεν είναι να τα βγάζεις έξω. Έγινε χαμός. Να σου πω ρε κύριο Κοντάλα, survivor τόσο καιρό κρατάνε όσο κρατάει το ελληνικό. Όχι, πάντως στους παίκτες, σε όλους τους παίκτες και να τους έλεγες ότι θα κάτσουν άλλους τρεις μήνες, θα σου λέγανε είμαι σίγουρος. Και ιδίως τώρα που έχει καραντίνα. Τώρα περνάνε πάρα πολύ καλά όλοι. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι πάρα πολύ καλός ζαχαροπλάστης. Κέρδισε λέει πέρσι το παγκόσμιο τίτλο. Ναι, έχει πάρει αυτό, είναι χρυσό. Ενώ δηλαδή ξέρεις δεν του βγαίνει το μάτι σου επειδή είναι έτσι λίγο γλυκούλης. Ναι, δεν φαίνεται. Ρε. Ο άνθρωπος είναι συμπαθέστατος. Αλλά έχει πάρει. Κύριε Γρηγόρια Ναούτου. Ναι. Μου θυμίζει τον Τραμπάκουλα. Τι κάνεις, πώς είσαι, Γρηγόρια, έλα εδώ. Θα τα κάνουμε όλα μαζί.